Καλό απόγευμα, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε κοντά σας και όπως σας προλόγησα, ξεκινάει μια πολύ, πολύ σημαντική συζήτηση. Μια συζήτηση που αφορά γυναίκες και άνδρες γύρω από χρόνιες πολλές φορές παθήσεις και παραμορφώσεις των άκρων του ποδιού. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για μια μέθοδο επαναστατική σε ό,τι έχει να κάνει με τα αποτελέσματά της και μια διαφορετική προσέγγιση. Μιλάμε για την διαδερμική τεχνική ποδιών, για την διαδερμική χειρουργική, η οποία υπόσχεται σύντομα σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαδικασία και το χρόνο που χρειάζεται για να πραγματοποιηθεί, αλλά και άμεσα αποτελέσματα. Να καλωσορίσω λοιπόν στη συντροφιά μας. Κοντά μου έχω τον κύριο Παναγιώτη Σαλονικίδη, ορθοπαιδικός και διευθυντής της ορθοπαιδικής στην Πάτρα, στο Ολύμπιον Θεραπευτήριο. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και ως επιτοπλίστων γυναίκες. Γιατί όταν μιλάμε για παραμορφώσεις των άκρων του ποδιού μας και κυρίως και για το κότσι, αυτομάτως πάρα πολλές γυναίκες, όσο συζήτησα δηλαδή και έκανα μία εκτίμηση, αμέσως ενδιαφέρθηκαν να μάθουν περισσότερα. Απασχολεί όμως όχι μόνο γυναίκες και άνδρες. Να μας πείτε λίγο με τι τρόπο προσεγγίζει η διαδερμική αυτή χειρουργική τις παθήσεις και σε ποιες παθήσεις απευθύνεται και είναι κατάλληλη. Ναι, είναι μια τεχνική στην Ελλάδα γνωστή τα τελευταία περίπου 8 με 10 χρόνια από την πρώτη της, την πρωτόλια μορφή της τα λέγαμε, γιατί είναι μια τεχνική που τυποποιήθηκε. Εγώ εκπαιδεύτηκα, έμαθα και εφαρμόζω την τεχνική PBS που σημαίνει Percutaneous Bianchi System, επειδή είναι μια τεχνική που μάζεψε όλα τα μικρά μειονεκτήματα που είχε η απλή διαδερμική, δηλαδή η χειρουργική που δεν γίνεται με τομές αλλά με πολύ μικρές τρυπούλες μέσα τις οποίες καθοδηγούμε τα εργαλεία μας και σε κάθε ασθενή επιτυγχάνουμε αυτό που εμείς θέλουμε να πετύχουμε για να είναι ευχαριστημένος φυσικά και ο ασθενής. Και αυτή η τεχνική έχει πάρει πλέον μια άλλη μορφή, γι' αυτό τη λέμε PBS, και αυτή η τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί πάρα πολύ γρήγορα σε έναν ασθενή και αφορά όλες τις παθήσεις, επειδή με ρωτήσατε, όλες τις παθήσεις του άκρου ποδός. Δηλαδή το βλεσσομεγαδάκτυλο, το κότσι που λέει ο κόσμος, τη σφυροδακτυλία, μεταταρσαλγία, αυτή η πόνη κάτω από τα δάχτυλα, πίσω και κάτω από τα δάχτυλα στην πατούσα που έχουν οι γυναίκες, και αφορά περίπου, κυρίως οι γυναίκες, και αφορά περίπου το 90% των ασθενών σε γυναίκες. Η αναλογία των γυναικών σε σχέση με των παθήσεων στις γυναίκες αυτές αγγίζει το 65-70% των γυναικών, απλά δεν το γνωρίζουν όλες. Είναι κάτι που θα εμφανιστεί αργότερα ή που μπορεί να εμφανιστεί με ελάχιστα συμπτώματα που αντιμετωπίζονται συντηρητικά. Δεν το γνωρίζουν όλες, λέτε, και αυτό σημαίνει ότι δεν δίνουμε τόσο μεγάλη έμφαση και σημασία σε. Δεν σπουδαιολογούμε πόνους τους οποίους έχουμε, γιατί γνωρίζουμε όλες οι περισσότερες γυναίκες ότι πολλές φορές κάνουμε κακή χρήση και χρησιμοποιούμε παπούτσια, γόβες, ψιλοτάκουνα, στενά για να δείχνουμε ωραίες και τελικά. Μόλις το βγάζουμε, ηρεμούμε. Που σημαίνει ότι πονάμε, που σημαίνει ότι υποφέρουμε. Δεν είναι τυχαίο που πολλές γυναίκες στο γραφείο, κάτω από το γραφείο, βγάζουν τα παπούτσια. Κάτι ξέρετε, γιατρέ, εσείς. Δεν είναι απλά για ανακούφιση, είναι γιατί είναι η πίεση. Κοιτάξτε, τα μοδέλα των γυναικείων παπουτσιών κοιτάζουν πολύ τον καλοπισμό και αυτό εξάλλου είναι και ένας από τους στόχους των κατασκευαστών. Ένας από τους στόχους στη γυναίκα είναι να αναδείξει μία ωραία γάμπα ενδεχόμενα ή να δημιουργήσει μία ωραία γάμπα. Αυτά είναι όλα καλά. Στην πράξη τι γίνεται? Υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί οι παθήσεις αυτές είναι κατά 80-90% κληρονομικές. Όμως, άλλες το εμφανίζουν το πρόβλημα νωρίτερα, άλλες γυναίκες αργότερα, για τον απλούστατο λόγο, κυρία Μαλέζου, ότι οι άντρες φορούν παπούτσι φαρδί, γιατί και αυτοί έχουν κληρονομικότητα. Mm-hmm. Ένα παπούτσι να πάνε στη δουλειά τους και δεν φορούν τακούνι. Υπήρξε βέβαια μια εποχή που ήταν και αυτό μόδα στον άντρα. Ευτυχώς εγκαταλείφθηκε γρήγορα. Αυτό είναι αλήθεια. Όχι, τα έβλεπα, αλλά δεν τα φόρεσα ποτέ. Κάτι ξέρετε, γιατρέ. Όχι, τυχαία, θα έλεγα. Δεν μου άρεσε απλά. Στις γυναίκες όμως το μοντέλο δεν μπορεί να το κόψει. Και ο στόχος της επέμβασης αυτής σε σχέση με τις παλιές κλασικές μεθόδους είναι και αυτός, δηλαδή η γυναίκα να ξαναγυρίσει το τακούνι. Mm-hmm. Χωρίς να φοβόμαστε ότι θα ξαναγίνει. Αυτό έχουμε επιτύχει με αυτή την τεχνική.
Αυτό σημαίνει ότι για να γίνει αρχικά, φαντάζομαι ότι εξατομικευμένα προσεγγίζετε και εξετάζετε και εκτιμάτε την κατάσταση της κάθε περίπτωσης. Δεν είναι όλες οι παθήσεις το ίδιο σε όλους και ούτε η κάθε περίπτωση το ίδιο. Άρα όλα σε ένα τσουβάλι. Για να φτάσει στο σημείο κάποια γυναίκα ή κάποιος ασθενής να μπορέσει να το αντιμετωπίσει, άρα να πραγματοποιηθεί αυτή η μικροεπέμβαση, αυτή η διαδικασία από την πλευρά σας, σημαίνει ότι πρέπει να έχει φτάσει σε μία πολύ σοβαρή κατάσταση ή μπορεί ακόμα και από τα πρώτα σημάδια, τις πρώτες ενδείξεις κατόπιν καθοδήγησης και επισήμανσης του θεράποντα ιατρού να εντοπίσει το πρόβλημα και να το αποτελεσματικά να το λύσει. Πρέπει να περάσει καιρός. Είναι λίγο σύνθετο αυτό. Τι θέλω να πω. Στην ομάδα μας, επειδή η χειρουργική δεν συγχωρεί βιασύνες, ατέλειες, πιθανά λάθη, στην ομάδα μας αυτή που είμαι μέλος μιας ομάδας ακροποδός στην Ιταλία που χειρουργούμε περίπου 8.000 πόδια κάθε χρόνο. Είναι μια οργανωμένη ομάδα που γυρίζουμε όλη την Ιταλία. Έχουμε μια αρχή. Πόδι που έρχεται να το εξετάσουμε και δεν διαπιστώνουμε την αμεσότητα, αναγκαιότητα, αν θέλετε, του χειρουργείου, συνιστούμε να περιμένει. Πόδι όμως το οποίο μας υποδηλεί ότι έρχεται στο εγγύς μέλλον κι άλλο πρόβλημα να προσθεθεί από αυτό. Κι άλλο πρόβλημα στο ίδιο το πόδι και σε άλλα σημεία του σώματος μας. Είτε στο ίδιο το πόδι και πολύ σωστή, ευχαριστώ για την ερώτηση. Πράγματι μπορεί ένας που φυλάει υποσυνείδητα το πόδι, γιατί σιγά σιγά ένας μικρός πόνος συνεχιζόμενος γίνεται συνήθεια στον ασθενή, περπατάει έστω και λίγο στραβά, αρχίζουμε να ακούμε τη μέση. Αρχίζουμε να ακούμε τα γόνατα, να το ακούνε σε εισαγωγικά. Δηλαδή, και σπονδυλική στήλη ακούμε. Ακριβώς, γι' αυτό είπα τη μέση. Γιατί εκεί αρχίζει να υπάρχει μια ανισορροπία στη βάδιση και άρα στη στάση και άρα στην πίεση που δέχονται μεταξύ τους οι σπόνδυλοι. Όταν λοιπόν υπάρχει ήδη κάτι που μας το μιλάει, μας το ψιθυρίζει αυτό, συν τη μορφολογία των παρακείμενων δακτύλων, δηλαδή των δακτύλων εκτός του βλεσού, εκτός δηλαδή του κοτσιού, στα άλλα δάχτυλα, αρχίζει μια παραμόρφωση, μια τάση να γίνουν γαμψοδακτυλίες, να γίνονται εφήβευση των δακτύλων, χωρίς να έχει γίνει ή αισθανόμαστε πόνο στην κάτω, τότε αμέσως ναι, λέμε ότι αυτός ο άρρωστος πρέπει να χειρουργηθεί. Αν απλά έχει κάποιες μικρές ενοχλήσεις, αλλά που βολεύεται με κάποια καλά παπούτσια, το αφήνουμε στη διάρκεια του χρόνου, όταν μπορέσει ο ασθενής ή όταν παραστεί μεγαλύτερη ανάγκη λόγω πόνου. Με κάποια καλά παπούτσια, με πιο ευρύχωρα ή με ανατομικά? Δηλαδή, πρέπει να γίνει κάποιο παλιματογράφημα, πρέπει να γίνει κάποια διαδικασία, να βάλει πάτους ενδεχομένως? Ναι, πολλές φορές χρειάζεται αυτό. Δηλαδή, αν έρθει μια γυναίκα η οποία έχει μόνο μία μεταταρσαλγία, δεν θα πω στην ασθενή αυτή πρέπει να χειρουργηθείτε, γιατί η μεταταρσαλγία είναι κάτι που αντιμετωπίζεται, αν δεν συνυπάρχει το κότσι, με πέλματα. Υπάρχουν λοιπόν ειδικά πέλματα κατασκευής, τα οποία για το κάθε πόδι ξεχωριστά δεν είναι τα κοινά που αγοράζουμε στα φαρμακεία, είναι ειδικά πέλματα που παραγγέλνονται σε ειδικούς ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά. Και αυτό είναι ένα πέλμα το οποίο ένα ζευγάρι πελμάτων προφανώς που θα φορέσει ως δίνης αυτός. Βλέπετε πολλές φορές, μου δώσατε μια ευκαιρία να θίξω ένα θέμα αρκετά σοβαρό που στην Ελλάδα είναι λίγο συγκεχημένο, θα έλεγα. Πολλές γυναίκες από κάτω έχουν κάλους και πάνε στις γυναίκες που ασχολούνται με πεντικιούρ να φτιάξουν τους κάλους. Τους λύνουν. Πολύ καλά κάνουν, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα. Το επιτείνουν, θα έλεγα, πολύ αργά στο χρόνο. Υπάρχει πλέον η επιστήμη της ποδολογίας. Έχει έρθει και στην Ελλάδα και υπάρχουν αρκετά αξιόλογα ποδολογικά κέντρα και στο Ηράκλειο, από ό,τι διάβασα σε site, υπάρχουν και έχω γνωρίσει ανθρώπους και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις, στη Θεσσαλονίκη, όπου η πάτη αυτή, η αντιμετώπιση από τον ποδολόγο, ο ποδολόγος ξέρει πολύ καλύτερα πότε θα στείλει τον ασθενή εκεί και πώς θα λυθεί οριστικά το πρόβλημα, γιατί ξέρει ο ποδολόγος, όπως στην Ιταλία, οι γυρότεροι υποστηρικτές της δικής μας ομάδας είναι οι ποδολόγοι ανά την Ιταλία. Παρακολουθούν μετά τα πόδια οι ίδιοι. Γιατί θέλει φροντίδα το πόδι. Εδώ πάμε μόνο για το πεντικιούρ. Πεντικιούρ είναι φροντίδα, αλλά όταν έχει και παθολογία, τα πράγματα διαφέρουν, μπλέκουν. Άρα εμπλέκεται τώρα και άλλη μια παράμετρο, τους αισθητικούς λόγους για τους οποίους θα σας κάνω στη συνέχεια την ερώτηση αυτή.
θα ήθελε κάποιος να μπει στη δικασία να πραγματοποιήσει ένα χειρουργείο και αν εσείς το επιτρέπετε αυτό και το εγκρίνετε το αισθητικό κομμάτι για αισθητικούς λόγους και όχι για λόγους υγείας. Στέκομαι λίγο παραπάνω σε αυτό που είπατε, γιατί με προβληματίσατε. Σε τι μπορεί ένας κάλος που μπορεί να έχει περισσότεροι να δυσκολέψει τελικά και να δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα σε μια ήδη υπάρχουσα πάθηση? Μπορεί με το να συγκαλύπτεται τροποντινά μέσα από το πεντικιούρ, το οποιοδήποτε και είναι και συστηματικό, και να δημιουργεί διασάλευση της ισορροπίας στο ήδη υπάρχουν πρόβλημα και στο πόδι? Αυτό ακριβώς το είπατε με ένα πολύ όμορφο τρόπο. Το ερώτημα είναι αρκετά εύστοχο. Πολύ εύστοχο θα έλεγα. Κάλος δημιουργείται γιατί? Από πολλές αιτίες. Το ένα είναι γιατί έχουμε ένα παπούτσι το οποίο μόνιμα μας προκαλεί πρόβλημα. Δεν δίνουμε σημασία γιατί θέλουμε το παπούτσι. Είναι η ψυχολογία του ασθενούς ότι αυτό του αρέσει. Ναι. Αυτό μπορεί να γίνει από τον πεντικιουρίστα ή από τον ποδολόγο, να το φτιάχνει και να ξαναγίνεται. Οι κάλοι όμως που είναι κάτω από τα πόδια ή σε κάποια άλλα σημεία που δεν είναι από την πίεση του παπουτσιού, απλά αναδεικνύονται με την πίεση, έχουν άλλη αιτία. Έτσι λοιπόν, όταν κάποια μετατάρσια έχουν πτώσει και δημιουργούν από κάτω κάλους, κάλος τι είναι? Υπεργεράτωση. Αυτή με το χρόνο τρώμε από κάτω, αυτή μεγαλώνει προς τα μέσα. Γίνεται εσωτερικό. Ακριβώς. Όχι σαν κάλος, σαν υπερκεράτωση. Ναι. Προχωράει προς τα μέσα τα στρώματα. Γιατί απ' έξω εμείς τα τρώμε. Σωστή. Ο οργανισμός παράγει για να κρατήσει άμυνα. Κάπου πρέπει να πάει. Έτσι. Και αυτό αφήνει το πρόβλημα που υπάρχει να επιδεινώνεται. Και όσο με αυτό, με ένα πάτο το φέρνουμε σε ένα λογαριασμό, λέμε εντάξει, ας περιμένουμε. Αν όμως αυτό ότι συνυπάρχει και κότσι, έχουν βγει κάτι ναρθικάκια που βάζουν, γι' αυτό και τα λένε νυχτός, γιατί δεν μπορούν να μπουν στο παπούτσι να κρατάνε το. Αυτό είναι μια νυχτερινή ανακούφιση στον άρρωστο. Δεν είναι θεραπεία, δεν είναι πρόληψη, δεν είναι ότι δεν το αφήνει να επιδεινωθεί. Αυτό θα γίνει. Άρα ο συνδυασμός κότσι και μετατάρσια με κάλους είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Για αισθητικούς λόγους πραγματοποιούνται τέτοιες? Είναι το μεγάλο ερώτημα. Στον αισθητικό λόγο, βασικά εμείς είμαστε ενάντια. Αλλά εμείς είμαστε, αν θέλεις, και άντρες, δεν μας νοιάζει. Οι Σουηδοί, ξέρετε τι λένε, όταν μιλάμε εμείς σε συνέδρια για αυτές τις παθήσεις, οι Σουηδοί συνάδελφοι έρχονται να ακούσουν και μας έχουν πολύ. Θυμάμαι σε ένα συνέδριο κάποιος με ρώτησε, μα τι έχετε πάθει, λέει, γιατί έχετε τόσο πολύ αυτή την πάθηση σε... Εμείς, λέει, δεν την γνωρίζουμε, γιατί προτιμήσαμε να έχουμε ωραίες γυναίκες και ας έχουν άσχημη γάμπα, δεν τις αφήνουν να φοράνε τα κούνια γιατί δεν επιτρέπει ο πάγος. Ποιοι τα λένε αυτά, οι Σουηδοί? Οι Σουηδοί. Τα ακούτε εσείς αυτά? Χαριντολογώντας πάντοτε. Αλλά το θέμα είναι λοιπόν στην αισθητική, είναι πάρα πολύ λεπτό. Αν έρθει κάποιος άνθρωπος για επαγγελματικό λόγο, μια κυρία που κάνει modeling, μια κοπέλα που κάνει modeling, μια κυρία που κάνει καλή ώρα σαν εσάς, τηλεόραση, δεν θα της πω μη βάζεις τα κουνί για να φυλάξεις το πόδι σου. Αυτό είναι κάτι. Απλά ενημερώνω ότι είναι ένα πόδι που δεν χειρουργείται για πόνο, προσυπογράφει ο ασθενής και το κάνουμε. Τώρα, αν έρθει κάποιος και το βλέπω λίγο στραβό και λοιπά, λέω, εντάξει, δεν θα ασχοληθούμε. Θα κάνουμε τα στραβά. Είναι μεγάλο το ρίσκο. Ναι, όχι, είναι μεγάλο το ρίσκο ένας γιατρός να χειρουργήσει, να έχει μια πιθανή επιπλοκή που είναι στο μίνιμουμ. Σε εμάς οι επιπλοκές δεν φτάνουν το 1,2%. Και είναι πολύ μικρό. Ναι, και επιπλοκές τύπου μια φλεγμονή ή κάτι τέτοιο. Όχι σοβαρές επιπλοκές, όχι υποτροπές όπως τις λέμε κλπ. Αλλά δεν πάει για τον άρρωστο μια ταλαιπωρία. Αυτό τον άρρωστο τον παντρεύεται ο γιατρός. Ο γιατρός δεν θέλει να παντρευτεί άρρωστο. Ναι. Και εκεί υπάρχει διαφωνία. Πόσο διαρκεί μια τέτοια επέμβαση, μια τέτοια προσέγγιση? Εξαρτάται από το πόσα δάχτυλα, πόσα μετατάρσια κάποιος έχει να κάνει. Αν είναι μόνο ένα κότσι, είναι μια επέμβαση διαρκείας 8, 10, 12 λεπτών. Τίποτα. Ναι, αυτή την τεχνική. Και γιατί έχει πόνο, έχει ανάρρωση. Πείτε μας λεπτομέρειες τώρα. Έχει ημερήσια νοσηλεία. Βλέπετε μερικές στις εικόνες, μερικά παραδείγματα ποδιών πριν και μετά το χειρουργείο. Το κακό είναι ότι δεν έχω εικόνες από πόδια μετά από 6 μήνες, από ένα χρόνο. Τα έχω μέσα σε 40 μέρες περίπου. Ναι. Μέχρι τότε που βλέπω τον άρρωστο. Μετά οι άρρωστοι γίνονται καλά, δεν ξανάρχονται. Δηλαδή, τυχαία θα βρούμε. Επανέρχεται η ανισορροπία αυτή, σταματάει να υπάρχει και ναι, υπάρχει πιθανότητα να ξαναπροκύψει. Όχι, μέχρι τώρα είχαμε δύο περιπτώσεις σε 40.000 χειρουργία. Που σημαίνει ότι ο ασθενής ο ίδιος, αφού έχει πάρει το μάθημά του, αν θέλετε, και μετά το πάθημα που γίνεται μάθημα, αποκτά και κάποιες άλλες συνήθειες. Παίζει και αυτό ρόλο. Όπως? Συνήθειες στην επιλογή των παπουτσιών, συνήθειες στον τρόπο όχι, που περπατάει. Όχι. Απλά επιτέλους θα διαλέξει το παπούτσι που θέλει η γυναίκα, που πρώτα δεν μπορούσε γιατί
μόλις το φορούσε, ξεχύλωνε το παπούτσι και φαινόταν σαν βάρκα. Σωστά. Με αυτή την τεχνική, όταν τελειώσει η αποθεραπεία, μπορεί να πάρει ό,τι παπούτσι μπαίνει στο πόδι της, όσο τα κούνι θέλει. Η αποθεραπεία και το κομμάτι της ανάρρωσης πόσο μπορεί να διαρκέσει? Εμείς χειρουργούμε τον άρρωστο. Σε 20 μέρες δεν τον πειράζουμε καθόλου για 20 μέρες. Σε 20 μέρες κάνουμε μια αλλαγή. Φεύγει από την κλινική περπατώντας αμέσως μετά το χειρουργείο, ένα τέταρτο, μισή ώρα μετά. Είναι με αναισθησία πλήρη ή περιοχική? Όχι, όχι. Περιοχική. Τοπική. Δηλαδή τοπική στον αστράγωλο αναισθησιολόγος κάνει μια αναισθησία. Πάβει ο άρρωστος να αισθάνεται το πόδι. Και μετά από το χειρουργείο κάνω ένα ειδικό δέσιμο. Με το δέσιμο αυτό σηκώνεται, φοράει αυτή την παντόφλα, ένα παπουτσάκι με διαχειριστικό, χωρίς τα κούνια, χωρίς τίποτα, flat, και για να μπορεί να περπατάει. Δεν θέλουμε μόνο να το βρέξει για 20 μέρες. Στις 20 μέρες όλα αυτά αφαιρούνται. Μπαίνει ένα καλτσάκι που είναι σαν γάντι. Έχει δάχτυλα δηλαδή ξεχωριστά, με ένα-δυο τσιρότα ανάλογα με την επέμβαση που έχει γίνει για στήριξη άλλες 20 μέρες. Ένα παπούτσι όμως σπορτέξ πλέον. Ένα παπούτσι, εν πάση περιπτώσει, φαρδί. Άνετο, φαρδί. Ναι. Παντοφλέ που τα λέγαμε παλιά. Για να είναι κλειστού τύπου παπούτσι και αρχίζει να οδηγεί στις 20 μέρες. Και στις 40 μέρες βγάζουμε όλα αυτά μια τελική ακτινογραφία και λέμε στον άρρωστο μπορεί να πάει να κάνει σκι, να τρέξει, να κάνει ό,τι θέλει. Υπάρχει ένα πρισματάκι στο πόδι το οποίο σταδιακά έρχεται και. Πηγαίνω έρχεται θα λέγαμε έτσι με εισαγωγικά. Μέχρι που τελικά υποχωρεί. 4, 5, 6 μήνες είναι το τελικό αποτέλεσμα. Καταρχήν χωρίς να έχει στερηθεί τίποτα μέχρι τότε. Με αυτά τα νέα που ακούω και με την πρόοδο της τεχνολογίας και της επιστήμης και της ιατρικής. Να ξαναγυρίσουμε όμως μια ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε πρόβλημα και στα δύο πόδια, χειρουργούμε και τα δύο ταυτόχρονα? Και αν όχι, γιατί? Σε τι μπορεί να επιβαρύνει τελικά το πρόβλημα και την κατάσταση, τι μπορεί να κάνουμε κακό? Γιατί το με ένα μπάρο δύο τριγώνια υπάρχει, πρέπει να ισχύσει εδώ? Θα σας απαντήσω και έμεσα και άμεσα. Δεν, άμεσα πρώτα, δεν κάνουμε δύο πόδια. Ποιος είναι όμως ο λόγος? Επαγγελματικά το γιατρό το συμφέρει. Θα ασχοληθεί με έναν άρρωστο μια φορά, με όποια αμοιβή επί δύο, ενώ θα ασχοληθεί δύο φορές για το ίδιο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει σε μία. Όμως είδαμε ότι οι μικρές επιπλοκές και το μικρό ποστό υποτροπών, όταν χειρουργούσαμε δύο πόδια, είχαμε προβλήματα. Τι τα τελευταία προβλήματα? 5 χρόνια, αλλού γινόταν υποτροπή, αλλού επειδή δεν στηρίζεται καλό ασθενής, δεν είχαμε ψευδάρθρωση, δεν είχαμε καλό κόλλημα στο κόκαλο, είχαμε μετακίνηση του οστού, γιατί έχει δύο πόδια χειρουργημένα και η βάδιση δεν μπορεί να είναι όπως θέλουμε. Καταλήξαμε λοιπόν στο συμπέρασμα και εδώ και 5 χρόνια κανένας από την ομάδα μας δεν χειρουργεί πουθενά δύο πόδια μαζί. Άρα, ολοκληρώνεται, αν υποθέσουμε το σενάριο των δύο ποδιών, ολοκληρώνεται και η αποθεραπεία του εκάστοτε ποδιού, του χειρουργείου, και μετά προγραμματίζεται, αν και εφόσον υπάρχει, για το δεύτερο. Ναι, όχι ποτέ πριν από 3-4 μήνες. Ανάλογα με τη δουλειά που έχει ο καθένας, το χρόνο που έχει ο καθένας, την εποχή που θέλει να χειρουργηθεί, γιατί όλα αυτά έχουν σχέση του καθένα μας με τη δουλειά του. Με δηλαδή, το υπάρχουν ασθενείς που θέλουν να χειρουργηθούν τέλος Ιουλίου. Εγώ από 15 Ιουλίου μέχρι 20 Αυγούστου δεν χειρουργώ. Βλέπω ασθενείς τους, τιμάζω για αργότερα ή για νωρίτερα, αλλά εκείνη την εποχή, σε ένα χρόνιο περιστατικό, να αυξήσεις το ποσοστό μιας πιθανής τρόμβωσης δεν είναι το ότι καλύτερο. Ξεκάθαρα. Πού σας βρίσκουμε? Γιατί σας έφερε ένας ωραίος άνεμος εδώ. Πού άλλο μπορεί να σας πάει αυτός ο άνεμος? Επειδή περνάω συχνά από το Ηράκλειο, από τα Χανιά. Τα Χανιά χειρουργό στο Γαβριλάκι, στο Ηράκλειο χειρουργό στο Interclinic. Κυρίως συνονοούνται με τη γραμματέα μου. Είμαι μένα προσωπικά τηλεφωνικά και τους παραπέμπω σε αυτούς. Γιατί αναγκάζομαι να γυρίσω Πάτρα που είναι η έδρα μου βασικά, εκεί κάνω όλη την ορθοπαιδική. Και για τα πόδια κάνω Χανιά, Ηράκλειο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Αύριο πάω Θεσσαλονίκη. Και αρχίζει αυτό το tour, το οποίο είναι κάθε μήνα σχεδόν. Και ανάλογα με τον αριθμό των ασθενών, έχω συνεργάτες σε όλες αυτές τις περιοχές που κάνουν μια πρώτη εκτίμηση στο πόδι. Στέλνουν με mail φωτογραφίες, ακτινογραφίες κλπ. Μελετά το περιστατικό και όταν ξέρω τι είναι, το προγραμματίζω για χειρουργείο και πριν από το χειρουργείο φυσικά. Το εξετάζω, συνεννοούμε με τον ασθενή, του εξηγώ τι θα γίνει και πάμε μέσα. Ποια ήταν η πιο δύσκολη περίπτωση που κληθήκατε να αντιμετωπίσετε και τελικά βγήκαν όλα άψογα? Ήταν μια περίπτωση, μια κυρία από τα Σέρας, εδώ και ένα μήνα. Μιλάμε στην Ελλάδα, στην Ιταλία, πάμπολες, ειδικά στην περιοχή Μπάρι, σε όλη την Πούλια δηλαδή, και είναι πόδια κατεστραμμένα, λες, και είχε περάσει κάποιος ειδικός πόλεμος για πόδια. Αυτό από την δική σας εκτίμηση πού οφείλεται? Θεωρώ το γεγονός τυχαίο ή κάποια κληρονομικότητα που
συγκυριακά κάποιοι βρέθηκαν εκεί και αναπαρήγεται το είδος. Περιέργως πώς σε εκείνη την περιοχή. Mm-hmm. Σε όλο τον κόσμο είναι, αλλά και δεν ξέρω, ίσως και η συχνότητα των ασθενών, δηλαδή ο ένας με τον άλλον όταν ακούνε, παρακινούνται. Και εκεί έγινε στην αρχή μια, θα λέγαμε, μαζική μεγάλη παρουσία δικιά μας, ναι, και από εκεί βγήκανε πάρα πολλές χιλιάδες περιστατικά. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν ήταν μια κυρία η οποία ποτέ δεν πάτησε το πόδι της κάτω πάνω από 10 χρόνια. Μια νέα γυναίκα. Όταν μου έστειλε ένα συνάδελφο από τα Σέρα στη φωτογραφία, γιατί κάπου άκουσε η κόρη τη κάποια εκπομπή, δεν θυμάμαι, με είχαν καλέσει κάπου, τη βρήκε στο διαδίκτυο, δεν ξέρω. Και με ρώτησε, λέω, βεβαίως, στείλτε μου αυτό. Και μου λέει, που λέω, πού είστε Σέρες. Πήγε, λέω, στο συνάδελφό μου τον Βασίλη, πήγε, την είδε, μου έστειλε, πήγα, την έκανα και αύριο πάω για να κάνω το δεύτερο πόδι τη. Ήταν ένα πόδι κατεστραμμένο, έκανα και τα 5 μετατάρσια, 5 δάχτυλα, όλους τους στενώντες, εκτείνοντες, καμπτήρες κλπ. Πλην του μεγάλου βέβαια. Έχω τη φωτογραφία, αλλά την έχω στο τηλέφωνο. Δεν μπορούμε να τη δείξουμε, φαντάζομαι, γιατί δεν πρόλαβα να την περάσω και στα παιδιά. Δεν πειράζει. Εξάλλου, αύριο που θα πάρω, δεν έχω πρόσφατη φωτογραφία που μου είχε πει ότι είχε καταπληκτικό πόδι. Και λέει, κοίτα, το κάνεις και το άλλο, όπως μου κάνεις αυτό, γιατρέ μου. Δεν πατάγε ποτέ αυτή η γυναίκα. Αλλάζετε ζωές, το έχετε αντιληφθεί αυτό. Ναι, σε τέτοια περιστατικά, ναι. Αυτό είναι σπουδαίο. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σας πω ότι χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα και που μπορούμε και δίνουμε τη δυνατότητα και μέσα από την εκπομπή μου στον κόσμο που παρακολουθεί και πραγματικά υποφέρει και υποφέρει πολύ καιρό τώρα, γυναίκες και άνδρες, να βρουν λύση επιτέλους στο πρόβλημά τους και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους και την καθημερινότητά τους. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και πιθανόν να σας ξαναέρθουμε μαζί με τον Μπιάνκι, γιατί μία από τις σκέψεις, εμείς κάνουμε ένα ετήσιο συνέδριο κάθε χρόνο και πολύ πιθανόν φέτος να το κάνουμε στο Ηράκλειο προς τη μην δική μου από την ομάδα, γιατί την BBS στην Ελλάδα την κάνω μόνο εγώ, οπότε μου λέει θα έρθουμε για σένα να το κάνουμε και να περάσουμε και ωραία. Το συνδυάζουμε πάντα. Σας περιμένω λοιπόν. Δεσμευτήκατε. Ελπίζω. Δεν δεσμεύουμε, περιμένω την απόφασή τους. Εντάξει λοιπόν. Στο σπίτι μας είστε καλοδεχούμενος πάντως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Μαντέζου.